αυτά τα αποτελέσματα θα τα πούμε τις επόμενες μέρες και αν χρειαστεί να πάρουμε πρόσθετα μέτρα θα πάρουμε. Αλλά πάντα αυτά τα μέτρα θα τα πάρουμε μετά που θα συμβουλευτούμε τους ειδικούς. Την τελευταία φορά υιοθετήσαμε τις ομόφωνες αποφάσεις των ειδικών. Εάν δούμε ότι πρέπει να συγκαλέσουμε ξανά σύσκεψη, θα τις συγκαλέσουμε μέσα στις γιορτές και θα τους ακούσουμε και αναλόγως θα πράξουμε. Και τι γίνεται, κύριε Υπουργέ, με το θέμα των εμβολίων? Αρκετός κόσμος έχει πάει για εμβολιασμό, ζητά Pfizer και του δίνει το Moderna. Τώρα μιλούμε, το Moderna είναι το καλύτερο εμβόλιο που υπάρχει στον κόσμο. Όταν η χώρα μας παρέχει το καλύτερο εμβόλιο, και γιατί το λέω το καλύτερο εμβόλιο, όταν είχαμε σύσκεψη με τη Συμβουλευτική Επιτροπή, όλοι οι επιστήμονες ανάφεραν ότι ο συνδυασμός Pfizer με Moderna είναι το καλύτερο αποτέλεσμα. Και τη συγκεκριμένη στιγμή το Moderna είναι το πιο καλό και το πιο ακριβό εμβόλιο. Από τη στιγμή που δίνουμε στους πολίτες το πιο ακριβό εμβόλιο, θεωρώ ότι δεν πρέπει να διαμαρτύρονται. Όσοι από τους συμπολίτες μας θέλουν να πάρουν Pfizer, πολύ ευχαρίστω μπορούν να το πάρουν, κλείνοντας ραντεβού μέσω της πύλης εμβολιασμού. Δεν σταματήσαμε κανένα να λάβει Pfizer. Ποιες είναι τώρα τα κρούσματα στην Μπουρνάρα? Τα κρούσματα στην Μπουρνάρα, όπως σας έχω αναφέρει και τη Δευτέρα, μίλησα με τον Υπουργό Εσωτερικών και αρκετά από αυτά τα κρούσματα έχουν μεταφερθεί σε άλλο κέντρο. Άρα δράσαμε άμεσα και πήραμε τα μέτρα άμεσα. Και συνεχίζονται τα τεστ? Συνεχίζονται όπως πάντα, ναι. Οι συνθήκες υγιεινής όμως, κύριε Υπουργέ, είναι εντάξει για να μην κολλήσουν και οι υπόλοιποι? Οι συνθήκες υγιεινής πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι δύσκολες γιατί υπάρχει αρκετός κόσμος, αλλά είναι κάτι, ένα θέμα που προκειλείται του Υπουργείου Εσωτερικών και δεν μπορώ να αναφερθώ περισσότερο. Κύριε Υπουργέ, σε περίπτωση με αντιπραδίσει, πλήρωση, μετάλλαξη, η παραλλαγή ομικρό, θα είναι στο τραπέζι και το ενδεχόμενο ενός lockdown? Θέλω να σας πω ότι οποιαδήποτε μέτρα θα πάρουμε θα διαβουλευτούμε πρώτα με τους ειδικούς και μετά. Ευχαριστώ.